Να πούμε μια καλησπέρα έτσι δυνατή, γερή, πραγματικά χαμογελαστή και να ξεκινήσουμε την μέρα μας, επαγγελματικά εννοώ τη μέρα μας, θα έχουμε ξεκινήσει πρωί-πρωί. Να κάνω μια μικρή έρευνα αγοράς κατά πόσον κατάλαβαν οι συμμαθητές μου εδώ εχθές το σεισμό και πού βρήκε τον καθέναν. Τίποτα εγώ. Δεν ξέρω γιατί. Τίποτα. Ακούνι, τη βράχος. Και να πω ότι κοιμάσαι εσύ εκείνη την ώρα, συνήθως μου στέλνεις mail. Δούλευα. Τα βλέπω το πρωί, κατά τη μία η ώρα. Ναι, ναι. Τι να πω, ο καθένας μας εδώ έχει την ώρα του, το τι ώρα λειτουργεί. Εμείς το καταλάβαμε και επικοινωνήσαμε. Επικοινωνήσαμε, εγώ είχα βάλει μία. Πήρες ο ένας τον άλλον. Στο Twitter, δημοσίως. Είχα βάλει μία μάσκα και το έγραφα. Το λουξισμός, ποιο είναι, πώς να κατέβω κάτω στην πόρτα που λέω. Λίγο ατιμέλητη, να μην φανεί ότι είσαι προετοιμασμένη. Ελένη, ήμουν στο γνωστό σημείο. Ξάπλα στο κρεβάτι ξέβαμα, γιατί δεν αντέχω ούτε καν καθιστή πια. Και όπως είμαι ξάπλα. Νιώθω το χέρι μου και πηγαίνω λίγο έτσι. Έχει ανέβει πάλι κανένα παιδί, σηκώθηκε από το κρεβάτι και χονοπηδάει στο κρεβάτι μου. Γιατί ήταν αυτό, αλλά τον εισταγμένο. Ναι. Γιατί εγώ εκείνη την ώρα ούτως ή άλλως είμαι σε βαθύ ύπνο. Ήταν πιο χαλαρό. Όχι, ήταν πολύ μικρός. Ναι. Δηλαδή το 4, εγώ γενικώς δεν τους φοβάμαι τους σεισμούς μέχρι στιγμής. Αλλά εγώ το νιώσα πολύ ώρα και πιο έντονα. Αυτή ήταν η αίσθησή μου. Έντονα. Ήταν κάτω από το σπίτι μου και πήγαινε έτσι το κούνημα. Πάντως ήταν η ώρα. Δυτικά προάστια επίσης πολύ έντονο και αρκετή ώρα. Και εμείς πέταγα. Εγώ μόλις είχε τελειώσει το Champions League, είμαι στο καναπέ ακόμη. Η γυναίκα μου είναι μέσα ξαπλωμένη, τα παιδιά κοιμούνται. Εμείς οι δύο συναντηθήκαμε στο διάδρομο προς το παιδικό δωμάτιο. Το ξέρεις, είμαι μονίμως με το που κουνιέμαι. Πάω προς τα εκεί, λέω τουλάχιστον να είμαι εκεί πέρα. Αλλά το καταλάβαμε κανονικότατα. Δηλαδή, μα ξεκίνησε αργά και πολύ επιφανειακό γι' αυτό. Έτσι, πολύ επιφανειακό. Δηλαδή 9 χιλιόμετρα από 5 μέχρι 10 χιλιόμετρα είναι πολύ επιφανειακό. Μικρός, το συγκεκριμένο σημείο που δεν έχει δώσει. Στο Καπανδρίτη. Ναι, στο Καπανδρίτη οροπό δεν έχει δώσει μεγάλους σεισμούς ιδιαίτερα. Το παρακολουθούν. Τώρα έκανα ο πιο μεγάλος επόμενος σεισμός ήταν 2,7. Δεν έκανε δηλαδή. Αυτόν μάλλον δεν τον καταλάβαμε καθόλου. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Είχαμε καιρό να κουνηθούμε πάντως. Στο Καπανδρίτη μένει και η Λένα Μαντά. Τώρα που θα έρθει, θα μας πει και τι ακριβώς σωστά.